θα φιλοξενήσουμε μία εκπαιδευτικό φυσικής αγωγής, μία εκπαιδευτικό, η οποία παράλληλα ωστόσο είναι και παγκόσμια πρωταθλήτρια. Ο λόγος για την κυρία Αγλαία Καλλιώρα, την οποία θέλω να καλησπερίσω στην εκπομπή μας και στην Κρήτη γενικότερα. Καλησπέρα, καλησπέρα στην Κρήτη. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Λοιπόν, από τη μία εκπαιδευτικός... Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία, ευχαριστώ. Από τη μία εκπαιδευτικός, από την άλλη όμως και παγκόσμια πρωταθλήτρια, σωστά, ναι. Μέσα σωστά, από σωστά. Τον εργασιακό αθλητισμό. Αθλητισμό, ναι, στο άθλημα της κολύμβησης. Ο εργασιακός αθλητισμός είναι ένας θεσμός που στο εξωτερικό έχει αρκετά χρόνια που έχει ενεργοποιηθεί και γι' αυτό και φέτος που φιλοξενούσαμε τις αγώνες στην Ελλάδα, στην Αθήνα, ήρθαν 3.500 αθλητές από 37 χώρες για να συμμετάσχουν σε όλα τα αθλήματα. Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εργασιακού Αθλητισμού γίνεται κάθε 2 χρόνια. Ήταν να γίνει πέρυσι στην Αθήνα, αλλά λόγω της πανδημίας αναβλήθηκε. Και ευτυχώς δηλαδή που έγινε φέτος. Συμμετάσχουν λοιπόν αθλητές εργαζόμενοι. Αθλητές που δεν σταμάτησαν ενδεχομένως ποτέ να αθλούνται. Ναι. Είτε κάνανε πρωταθλητισμό από μικρή ηλικία, όπως έκανα εγώ, είτε ξεκινήσανε τον αθλητισμό σε μεγαλύτερη ηλικία και θελήσανε μέσα από αυτό το θεσμό να το βρούνε σαν κίνητρο να συμμετέχουν στους αγώνες. Οι αγώνες αυτοί δεν έχουν όριο. Είναι μια γιορτή του αθλητισμού. Δεν είναι όπως είναι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Masters που και εκεί θα συμμετείχα, έτσι, στην Νότια Κορέα πριν 2 χρόνια, που ναι. Πρέπει να πιάσεις κάποια όρια. Εγώ είχα πιάσει το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κολύμβησης που έγινε στη Νότια Κορέα. Οι αγώνες αυτοί όμως δεν έχουν όριο. Δηλαδή μπορεί οποιοδήποτε εργάζεται μέσα είτε σαν ανεξάρτητος αθλητής είτε μέσα από την εταιρεία του να συμμετέχει είτε σε ένα ατομικό άθλημα είτε σε ένα ομαδικό άθλημα. Έτσι όπως είναι το μπάσκετ, το βόλεϊ, μέσα από την εταιρεία του όμως. Δηλαδή, φαντάζομαι όμως, βέβαια, ναι, ολοκληρώστε, ναι. Ολοκληρώστε. Αυτό είναι ο θεσμός του εργασιακού αθλητισμού. Υπάρχει σαν θεσμός πάρα πολλά χρόνια. Έχετε όμως μια ιδιαίτερη Ελλάδα... καθημερινότητα, γιατί για να πετύχετε τώρα αυτό το στόχο και να κατακτήσετε ένα μετάλλιο, σημαίνει ότι προπονείστε καθημερινά. Δεν είναι εύκολη διαδικασία. Ναι. Μπορεί να ακούγεται και να φαίνεται δύσκολο. Το αντίθετο όμως, μπορείς να ισορροπήσεις μέσα από ένα τέτοιο πρόγραμμα. Για μένα είναι εύκολο, γιατί πράγματι ξεκίνησα τον αθλητισμό από 5 ετών. Ευχαριστώ πολύ τους γονείς μου που με έβαλαν σε τον αθλητισμό από μικρή ηλικία. Έχω γνωρίσει αρκετά αθλήματα, οπότε νιώθω ότι μπορώ να συμμετέχω σε πάρα πολλές δραστηριότητες. Δηλαδή, αν θέλω να πάω στο βουνό, μπορώ. Αν θέλω να κολυμπήσω ή να κάνω καγιάκ ή να τρέξω, έχω την αντοχή, μπορώ. Σε αυτό με βάλαν οι γονείς μου. Προέρχομαι από μια αθλητική οικογένεια. Και το παιδί μου, γιατί είμαι μητέρα, έχω ένα αγοράκι 13 ετών. Τέλεια, τέλεια, να σας ζήσει, βέβαια. Και τα μηνύματα ναι. Τα οποία προκύπτουν, όχι μόνο... Είναι πρότυπο και για εκείνον. Στο παιδάκι είναι σας. Και ένας λόγος που το συνέχισα, βέβαια. Μάλλον. Δηλαδή, μαζί πηγαίναμε σε αγώνες το Σαββατοκύριακο. Ναι. Και ήταν κίνητρο και για μένα. Και είδα και την αποδοχή του και πώς και εκείνος... του άρεσε όλο αυτό και συμμετείχε μέσα από αυτό και όπως έβλεπε και άλλες μαμάδες που είχαν και εκείνες τα παιδάκια τους μαζί στους αγώνες να με ενθαρρύνουν και ο σύζυγός μου και εκείνος αθλείται και κάνει και εκείνος πρωταθλητισμό, είναι προπονητής ιστιοπλοείας, έχει και εκείνος επιτυχίες και ο ίδιος αλλά και οι αθλητές του σε παγκόσμιο. Είναι οικογενειακή επίπεδο. Υπόθεση λοιπόν ο αθλητισμός. Οπότε είναι οικογενειακή υπόθεση. Ο μικρός κάνει και εκείνος πρωταθλητισμό στην ιστιοπλοεία. Και ενθαρρύνει ο ένας τον άλλον μέσα από αυτό. Η προπόνηση μέσα στην πανδημία πώς ήταν? Η προπόνηση μέσα στην πανδημία
Για κάποια αθλήματα ήταν εύκολο. Δηλαδή, ο γιος μου, επειδή είναι σε υγρό στίβο στη θάλασσα και είναι ατομικό άθλημα, ναι, μπορούσαν και συνεχίζανε. Σε πισίνες για μας ήταν πιο δύσκολο. Εγώ μπορούσα να συνεχίσω να κάνω προπόνηση, γιατί επειδή είμαι αθλήτρια υψηλού επίπεδου, μπορούσα να πάω να προπονηθώ στο ΟΑΚΑ. Οπότε είχα την επιτρεπόταν, αλλά έπρεπε να είμαι εκεί στις 6:30 το πρωί. Εντάξει, με το κρύο ήταν λίγο δύσκολο. Με τις δυσκολίες καταφέρατε αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία. Ναι, το συνδυάζω. Η αλήθεια είναι ότι συνεχίζω και σπουδάζω. Πέρα δηλαδή από το κατέχω δύο πτυχία. Είμαι καθηγήτρια φυσικής αγωγής, είμαι και διαιτολόγος. Έχω μεταπτυχιακό πάνω στην κλινική διατροφή. Και είστε και παγκόσμια πρωταθλήτρια. Και συνεχίζω, κάνω και άλλα πράγματα. Και φέτος κλήθηκα μετά από 19 χρόνια που εργαζόμουν μάλλον σαν αναπληρώτρια φυσικής αγωγής. Μετά, ναι, από 19 χρόνια μου ήρθε μόνιμος διορισμός, μακριά από την οικογένειά μου, στην Ηλία. Και στάθηκα τυχερή που τουλάχιστον στο νομό έχει κολυμβητήριο. Και κάνετε προπόνηση. Οδηγώ μισή ώρα, φεύγω από το σχολείο, οδηγώ μισή ώρα για να πάω στην Αμαλιάδα. Κάνω την προπόνησή μου. Επιστρέφω, οπότε πρέπει να φτιάξω τη διατροφή μου, να μαγειρέψω δηλαδή για να μπορώ να έχω μια σωστή διατροφή. Να μιλήσω σαφώς με το παιδί, γιατί είναι στην Αθήνα με το σύζυγό μου. Ναι. Να διαβάσω. Μια πλούσια και γεμάτη καθημερινότητα. Μας παρακολουθούν, ναι, αυτή τη στιγμή. Με ισορροπεί. Βέβαια. Με ισορροπεί, πραγματικά. Δίνει ισορροπία στην οικογένειά μου, στηρίζει ένα τον άλλον. Έχω βρει και ένα κίνητρο προφανώς για να μπορώ να ισορροπήσω. Σωστά. Νιώθω πραγματικά ότι είμαι κίνητρο και για τα παιδάκια μου εκεί. Η αλήθεια είναι ότι πήγα σε ένα κολυμβητήριο το οποίο, ναι, μεν είναι ανοιχτό, αλλά από το πρωί μέχρι το μεσημέρι που πηγαίνω εγώ στις 2 η ώρα δεν έχει μπει κανένα στην πισίνα. Πηγαίνουν κάποιες ομάδες, δηλαδή το πολύ 50 άτομα. Και μέσα από αυτό και εντάξει, την προβολή, την επιτυχία μου, αλλά και χωρίς την επιτυχία, εγώ μιλάω στα παιδιά. Είμαι σε ένα σχολείο που έχει διαδραστικούς, παρόλο που είναι σε επαρχία, είναι χωριό. Έχει μια πολύ μεγάλη αίθουσα που εγώ έχω την αίθουσα μου για να μπορώ να κάνω θεωρία, το προτζέκτορα, να τους δείξω κολύμβηση μέσα από τη θεωρία, και θα έρθει και η ώρα τον επόμενο μήνα που θα το διδαχθούν και διαζώσεις. Και παρόλο που τα προηγούμενα χρόνια το πρόγραμμα ίσχυε, θα μπορούσε το σχολείο να συμμετάσχει, φέτος από ό,τι βλέπω και στο νομό, θα έχουν μεγαλύτερη όρεξη να, μάλιστα, συμμετάσχουν σε αυτό, γιατί τους έχω μοιήσει σε αυτό. Λοιπόν, το μήνυμα, το κεντρικό, μας βλέπουν και μικρά παιδιά αυτή τη στιγμή, αποτελείτε και έμπνευση, δεν είναι λίγο πράγμα να εργάζεστε, να πραγματοποιείτε και σπουδές ταυτόχρονα, να έχετε και οικογένεια, ναι, και να τα πηγαίνετε περίφημα και να μας κάνετε περήφανος και στον εργασιακό αθλητισμό. Το κεντρικό μήνυμα μέσα σε λίγες προτάσεις, ποιο είναι προς τα παιδιά που μας παρακολουθούν? Είναι ότι μέσα από τους αγώνες αυτούς προάγεται η υγεία, η κοινωνικοποίηση, η συνεργασία, η διάθεση, να έχεις χαρούμενη διάθεση. Και αυτό που εγώ βλέπω ότι είναι ότι ο κόσμος το βλέπει πολύ πιο θετικά, ότι μπορεί οποιοδήποτε ασχοληθεί πραγματικά ενεργά και διαλέξει ένα άθλημα, μπορεί να συμμετάσχει σε τέτοιου τύπου αγώνες, προφανώς, μάλιστα, όχι σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά σε εθνικό επίπεδο. Μπορεί να φτιάξει δηλαδή μια ομάδα και να ξεκινήσει να παίζει βόλεϊ ή πεντάνκ ή έχει τόσα αθλήματα, σημασία έχει να έχει διάθεση να αθλείται. Τέλεια. Έτσι. Και εγώ το είδα ότι μέσω της πανδημίας ο κόσμος, παρόλο που δυστυχώς δεν προβάλλεται, όχι μόνο ο εργασιακός αθλητισμός, γενικά ο αθλητισμός, το πήρε στα χέρια του, έτσι. Μπράβο. Και ξεκίνησε μόνος του να αθλείται και σιγά σιγά, επειδή είδε ότι καταφέρνει να κάνει κάθε μέρα
και κάτι καλύτερο για τον εαυτό του, τελικά να συνεχίσει. Εμείς να πούμε ένα πολύ μεγάλο μπράβο, συγχαρητήρια και πάλι. Να συνεχίσετε, ευχαριστώ, να αποτελείτε πολύ έμπνευση για τα μικρά παιδιά, για τους μαθητές σας, για την οικογένειά ναι. σας. Να και είστε για καλά. Για τους γονείς ελπίζω, βέβαια, γιατί βέβαια. Τα παιδιά από μόνα τους μπορεί να θέλουν να αλλά έχουν πραγματικά διάθεση, να έχουν ανθρώπους που να έχουν δει ένα ταλέντο, έτσι, αυτό που λέμε ταλέντο ή μια έφεση. Έτσι, αλλά είναι κάτι, και οι γονείς βέβαια και οι εκπαιδευτικοί, γονείς, βέβαια. Αλλά, να σας ναι, ευχαριστήσω θερμά. Μπορεί να το έχουν δει αυτό, να έχουν δει προς τα που κλείνουν τα παιδιά, αλλά θα πρέπει πραγματικά και οι γονείς να το δουν έτσι πιο θετικά και να προσπαθήσουν. Σας ευχαριστούμε θερμά. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά, να είστε καλά, να είστε καλά. Την προβολή, να είστε καλά.